Καλημέρα στην κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου, Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στην κυρία Σιμακοπούλου. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, πρώην Υπουργός, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Μάντζος, ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πού πάμε τώρα, τι έχουμε εδώ, δύο πράγματα έχουμε. Το ένα είναι οι δρόμοι, διαδηλώσεις, επεισόδια κλπ. Και ένα δεύτερο είναι το πολιτικό αντίκτυπο, ο πολιτικός αντίκτυπος όλη αυτή τη ιστορία, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Ό,τι θέλετε, πάρτε. Τι να πάρω. Τι θέλετε, τι διαλέγετε, την κουρτίνα ή το κουτί. Εντάξει, όλοι θα θέλαμε να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, έτσι είναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία. Τι θέλετε να σχολιάσετε. Να ξεκινήσουμε από τις δημοσκοπήσεις. Εδώ υπάρχει μια εμφανής υποχώρηση της κυβέρνησης. Αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις. Οργή είναι το κυρίαρχο συνέστημα στην κοινωνία. Οργή. Πάει λάθος το 80%. Ήδη αισθάνομαι άσχημα, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο τα παιδιά που χάθηκαν. Είναι άνθρωποι στην εντατική αυτή τη στιγμή και εμείς συζητάμε στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Δηλαδή να μην μας βλέπει κανένας από αυτούς. Θα σας πω κάτι, κυρία Σιμακοπούλου. Ελπίζω. Πιστεύω εγώ. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος, περίοδος στην οποία δεν απαγορεύονται οι δημοσκοπήσεις, δεν πρέπει όχι, να επιτρέπονται. Εντάξει, δεν υπάρχει. Η δημοσίευση των δημοσκοπήσεων είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω την κοινή γνώμη να τη μετράμε μόνο όταν είμαστε όλοι χαϊκού και τι ωραία, τι καλά. Το πότε τα δημοσιεύουμε, να το συζητήσουμε. Τώρα δεν... Αλλά επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σε ένα μήνα θα, έχουμε εκλογές, θα πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρουμε πότε θα πάμε σε εκλογές. Αλλά μπορεί να πάμε και αργότερα. Δεν ξέρω, εγώ πού να ξέρω. Ποιος ξέρει τώρα. Πριν από ένα μήνα λέγαμε λοιπόν, κάτι άλλο. Ας πούμε λοιπόν για τον κόσμο που ήταν χθες στον δρόμο. Ας πούμε ότι υπάρχει δικαιολογημένη οργή, θλίψη, αγανάκτηση. Ας πούμε ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Άμα ρωτήσει όποιον πολίτη θέση είτε στον δρόμο είτε αλλού, θα σου πει ότι το κράτος τον έχει απογοητεύσει χιλιάδες φορές. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό. Λοιπόν, τώρα τι θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Ναι, προφανώς θα υπήρχε. Δηλαδή, προφανώς. Να σας το πω κι αλλιώς. Ναι. Ποιος περίμενε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξει τα τρένα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ θα τα βάζανε. Δηλαδή εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε άλλα πράγματα. Δεν είναι η μέρα σήμερα. Τώρα και με τον κύριο Κατρούγκαλο χθες είχαμε μια δημόσια συζήτηση και κρατήσαμε πολύ πολιτισμένους τόνους. Και παρότι διαφωνήσαμε εντελώς, ναι. Αλλά κρατήσαμε πολιτισμένους τόνους μέρες που είναι. Ναι, αλλά λέτε ότι δεν περιμένατε από το ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει το τρένα. Δεν περίμενε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τράπεζες. Ναι. Δεν περίμενε κανένας τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει και γι' αυτό και έχει αναλάβει και την πολιτική ευθύνη. Την ευθύνη με την οποία. Αυτό είναι που δεν το κατάλαβα καθόλου. Το άκουσα από τις Βρυξέλλες. Τι σημαίνει τσακώνομαι ή δεν τσακώνομαι με την ευθύνη. Με την ευθύνη ούτε τσακώνεσαι ούτε τα φτιάχνεις. Τι με την ευθύνη τσακώνεσαι. Την ευθύνη ή την αναλαμβάνεις, όπως την έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός, όπως την έχει αναλάβει ο κ. Καραμαλής, ή την αποποιείσαι όπως έκανε ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σπίρτζης. Αυτή είναι. Και η ευθύνη καταλογίζεται. Και αυτή τη στιγμή θεσμικά η ευθύνη αρχίζει να καταλογίζεται. Σέβομαι τη βιασύνη, άκουσα όλα αυτά που... Σέβομαι τη βιασύνη των ανθρώπων. Ιδίως τίποτα δεν θα φέρει πίσω τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. Σέβομαι λοιπόν τη βιασύνη των ανθρώπων για δικαίωση, για αλήθεια. Και βεβαίως και η κυβέρνηση έχει πει ότι θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει θεσμικά. Ναι. Στη Βουλή, στη δικαιοσύνη. Οι ευθύνες αποδίδονται σε μια δημοκρατία με ένα θεσμικό τρόπο. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό θα οδηγεί στην κάθαρση. Και πιο σημαντικό ακόμα είναι η επόμενη μέρα. Να διασφαλίσουμε άκουγα αυτούς τους διαλόγους που όλοι ανατριχιάσαμε. Έτσι και έλεγε πάμε και όπου βγει. Όχι πάμε και όπου βγει. Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά να μην γίνει αυτό. Ποιος θα το διασφαλίσει ξέρετε, αυτό. Μας έλεγε ο κύριος Γενιδούνιας, κυρία Σιμακοπούλου. Επειδή μιλάμε για ευθύνη, κυρία Σιμακοπούλου, μας έλεγε ο κύριος Γενιδούνιας εδώ ότι 4 χρόνια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών δεν την είδε. Τον είδα. Πρακτικά η ανάληψη ευθύνης επ' αυτού ποια είναι, όταν στέλνω εξώδικο να πω ότι υπάρχει κίνδυνος και δεν με βλέπει καν ο άλλος. Αόρατος είμαι. Πρακτικά η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε δια της παρετήσεως. Δηλαδή, ποιος άλλος τρόπος υπάρχει. Από εκεί και πέρα. Μην κατέβει υποψήφιος ο κύριος Καραμαλής. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Άλλη γιατί? Γιατί είναι άλλη κουβέντα. Πώς το λένε. Και άκουσα και. Δεν είναι και αυτό μια πρακτική ανάληψη ευθύνης. Είναι και αυτό μια πρακτική ανάληψη ευθύνης, βεβαίως. Πολλά είναι. Αυτό εξαρτάται από το ποιος το λέει. Ένα συγγενής ενός παιδιού που έχασε μπορεί να απαιτήσει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. Να παραιτηθώ κι εγώ, πώς το λένε. Αλλά άμα μου το πει αυτό ο κύριος Κατρούγκαλος ή ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, τότε θα πω τι μου λέτε. Πλάκα μου κάνετε. Πλάκα μου κάνετε για τον κύριο Τόσκα. Και... Φαντάζομαι ότι είστε μες στην κοινωνία. Προφανώς. Ακούτε τι λέει. Προφανώς ακούω. Η κοινωνία λέει τι. Προφανώς ακούω. Προφανώς ακούω. Και προφανώς ακούει και ο κύριος Καραμαλής. Αυτό.
Ελάτε, κύριε Κατρούκαλη. Ακούστε, αναλήφθη η πολιτική ευθύνη, λέει η κυρία Σιμακοπούλου. Για ποιο συγκεκριμένο ζήτημα ανέλαβε πολιτική ευθύνη ο Πρωθυπουργός ή ο κ. Καραμαλής? Εγώ και τους δύο άκουσα να ζητούν συγγνώμη εκ μέρους του συνόλου του πολιτικού συστήματος. Άκουσα μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήξερε. Όπως δεν ήξερε για τις υποκλοπές, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, δίνει μισή συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να εξηγεί όμως για ποιο συγκεκριμένο πράγμα, και πάντοτε δεν ξέρει. Προφανώς ξέρει, δεν είναι τόσο ανίκανος ο Πρωθυπουργός. Απλώς είναι ένας τρόπος να αποσύσει τις ευθύνες του. Ένας άλλος τρόπος να μην αναλυφθούν οι ευθύνες είναι μέσω της διάχυσης. Ακριβώς αυτό, ότι φταίει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Και την ίδια τακτική ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και στη Βουλή. Όλα τα κόμματα ζητήσαμε, για παράδειγμα, στην Επιτροπή Θεσμών να έρθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όχι μόνο οι πολιτικοί παράγοντες, να έρθουν οι συνδικαλιστές. Σωστά λέτε, να μας πούν γιατί η προειδοποίηση τους έπεσαν σε τοίχο. Να έρθουν οι διοικήσεις των οργανισμών. Να έρθουν όλοι την περίοδο αυτή, οι οποίοι μπορούν να φωτίσουν το δράμα, την τραγωδία. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Καλεί μόνο για ένα θέμα, για αυτό το θέμα και μόνο είναι η πρόσκληση τη Δευτέρα, την εξέλιξη της σύμβασης αυτής για την τηλεδιοίκηση. Η άλλη μου παρατήρηση είναι ότι δεν είναι μόνο το θυμικό. Εκεί όμως είναι για κομβικό αυτό, έτσι. Είναι ένα από τα ζητήματα. Τώρα, άμα φαγωθήκαν λεφτά εκεί και δεν έγινε το έργο το οποίο θα απέτρεπε το δυστύχημα, αυτό είναι το κομβικό, το βασικό. Ακούστε όμως, υπήρχαν και τρεις άλλες δικλείδες τουλάχιστον, οι οποίες καταργήθηκαν και από αυτές, αν υπήρχαν, δεν θα γινόταν το φρενάρισμα των τρένων, το αυτόματο κλπ. Ακριβώς. Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, αυτά που κουβεντιάζατε. Το σύστημα το πρόσφατο, το GRSM, το οποίο παραδόθηκε αλλά δεν εφαρμόστηκε. Η δευτεροβάθμια κονσόλα που υπήρχε στα κεντρικά του ΟΣΕΚΑ έβλεπε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας σαν πύργος ελέγχου. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μεγάλη κουβέντα να λέει κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι με όσα έγινα υπήρχαν μέχρι το 19 δεν θα γινόταν το δυστύχημα? Θα ήταν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από το ότι το ανθρώπινο λάθος πάντοτε θα συμβαίνει. Όλοι οι μηχανισμοί όμως, είτε είναι μηχανισμοί τεχνολογικοί, είτε είναι απόρρια εφαρμογή των κανονισμών, γίνονται για να ελαχιστοποιήσουν αυτό το λάθος. Δύο παρατηρήσεις πρόσθετες. Εν διάθετη περιπτώσει όμως, κύριε Κατρούκαλη, γιατί δεν εισπράτεται από την ορκή του κόσμου? Δημοσκοπικά, βέβαια, θα μου πείτε το δημοσκοπικό. Ακούστε, διάβαζα στην Καθημερινή τη προηγούμενη Κυριακή ότι παίρνουν το τηλέφωνο δημοσκόπη και του το κλείνει ο κόσμος. Το θεωρώ λογικό για πολλούς σε μια αντίδραση. Ο κύριος Μαύρος βέβαια μας είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην έρευνα της MRB. Ο κόσμος ήθελε να εκφραστεί. Πλέον. Δημοσκόπηση πλέον. Ήταν ανάποδο πλέον. Το κλίμα. Έτσι, πλέον. Ήταν ανάποδο το κλίμα, είχε τσαντιστεί ο κόσμος. Σύμφωνα. Εγώ θεωρώ γενικά, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, ένα δομικό πρόβλημα των δημοσκοπήσεων είναι ότι η γνώμη των νέων δεν καταγράφεται επαρκώς. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι αυτό εξηγεί και διαχρονικά τη σχετική υποεκπροσώπηση τους, υποτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές του 19 μας έδιναν 25-27% στις δημοσκοπήσεις, πήραμε 32%. Θεωρώ όμως και εγώ αισθάνομαι άχαρα να μιλήσω τώρα αυτή τη στιγμή για τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι να δούμε την ουσία. Να δούμε για παράδειγμα τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στον δρόμο και δεν, ή τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στα γήπεδα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια προφανή οργή της κοινωνίας που όμως δεν περιορίζεται στο θυμικό. Τα συνθήματα που βλέπω, τα κέρδη τους είναι κρίμα, η ζωή με κουπόνια, θάνατος με εισιτήριο, είναι γενικά μια αντίδραση στο να μην γίνει αυτή η νέα γενιά μια χαμένη γενιά. Και νομίζω αναδεικνύει και τα δύο θεμελιώδη προβλήματα της τραγωδίας, πέρα από το συγκυριακό τι έφταξε. Κατά τη γνώμη μου, τα δύο αυτά διαχρονικά προβλήματα είναι ο πελατειασμός, η ρουσφετοκρατία. Όχι μόνο για το πώς τοποθετήθηκε εκεί ο σταθμάρχης, αλλά και γιατί στο παρελθόν είχε 10,5 δισεκατομμύρια χρέη ο ΣΕ. Σωστά. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, που δεν είναι ελληνικό, το πρώτο πείτε, είναι οι αμαρτίες εδώ του ελληνικού πολιτικού συστήματος και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας. Το άλλο είναι ότι παντού στην Ευρώπη βλέπουμε τα δημόσια αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες να υποβαθμίζονται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις ιδιωτικοποιήσεις, είχαμε 38 νεκρούς. Σε διαδοχικά δυστυχήματα. Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα κεντρικό δίλημα. Θέλουμε ισχυρό κράτος πρόνοιας, όχι πελατειακό, που να δίνει στους πολίτες αυτά τα οποία ζητούν. Ή θέλουμε όλα να πάνε στην αγορά, όπως είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μα πρόνοια είπαμε, όχι τα τρένα. Πρόνοια είναι τα τρένα. Όχι, μισό λεπτό. Όταν λέμε για κοινωνικό κράτος, εννοούμε και το δίκτυο των υπηρεσιών που το στηρίζουν. Να. Εννοούμε δηλαδή
και τα τρένα, εννοούμε και τα λεωφορεία, εννοούμε και την υγεία, εννοούμε τα πάντα. Ελάτε, κύριε Μάντζο. Εγώ θα προτιμήσω την κουρτίνα. Ναι. Την κουρτίνα που έπεσε και φάνηκε η ανεπάρκεια και η αποτυχία του επιτελικού κράτους και με αυτή την τραγωδία που ζήσαμε. Διότι αυτό που αποδεικνύεται τελικά και από αυτή την τραγωδία είναι ότι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα κράτος λάφυρο. Το οποίο λειτουργεί αναπαράγοντας πελατειακές λογικές και αντιλήψεις, οι οποίες έχουν στόχο απλώς τη διατήρηση της εξουσίας. Εξουσία για την εξουσία. Δεν είναι ένα κράτος εγγυητής των δημοκρατικών ελευθεριών και του δημοσίου συμφέροντος. Είναι ένα κράτος το οποίο βλέπει το δημόσιο, το κακό δημόσιο, τώρα ως τον αποδιοπομπαίο τράγο, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι το ίδιο δημόσιο που ήταν η Χρυσή Αγελάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Και αναφέρομαι προφανώς στα Ρουσφέτια, στον ΟΣΕ και στην ΕΡΓΟΣΕ. Αναφέρομαι στην αλλαγή του ορίου ηλικίας για τη μετάταξη των συγκεκριμένων σταθμαρχών που έχουν, από ό,τι φαίνεται, άμεση νομική εμπλοκή σε αυτήν την τραγωδία. Αναφέρομαι στις κομματικές διοικήσεις της ΕΡΓΟΣΕ και στην όλη κομματοκρατία και ευνοιοκρατία στο δημόσιο, την οποία η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν θεράπευσε, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά την ενέτεινε και την καλλιέργησε. Είναι το ίδιο κράτος και η ίδια κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, που ενώ κάνουν απευθείας αναθέσεις σε βαθμό ρεκόρ, και το λέει και η Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δεν μπορεί να ολοκληρώσει μία σύμβαση η οποία έχει δεχτεί 7 παρατάσεις, έχει πάρει και καπέλο στο συμβατικό της αντικείμενο, η οποία, όπως είπε όχι ο Σκαμπουράκης σωστά, αν είχε ολοκληρωθεί θα είχε σώσει 57 συμπολίτες μας. Είναι η κυβέρνηση που έχει αλλεργία στις ανεξάρτητες αρχές όταν αυτές λειτουργούν και λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της ΑΔΑΕ και του κυρίου Ράμου. Ήταν κακός ο κύριος Ράμος και η ΑΔΑΕ όταν κάνανε τη δουλειά τους. Είναι καλή η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων που έχουν τοποθετηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τα τρένα και μια χαρά κάνανε τους σιωπηρούς παρατηρητές όλων των κακών κειμένων στον ΟΣΕ. Και είναι και η κυβέρνηση που έχει μια αλλεργία στο οτιδήποτε έχει να κάνει με το ιδιωτικό και το δημόσιο στη χώρα μας. Αναφέρομαι στην ιδιωτικοποίηση. Μια κακή ιδιωτικοποίηση που έγινε επιμερών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σε μια ανεπαρκέστατη εταιρεία, την Ιταλική εταιρεία, η οποία δεν έχει εμπειρία σε εμπορευματικές μεταφορές, οδηγεί αυτή τη στιγμή τις ιδιοδομικές μεταφορές σε ένα αδιέξοδο και είναι μια εταιρεία η οποία αρνείται να κάνει οποιαδήποτε επένδυση, τις οποίες είχε αναλάβει μάλιστα συμβατικά με το αρχικό μνημόνιο. Μια ανεπαρκέστατη εταιρεία που αποδεικνύεται. Ούτε εσείς εισπράτε. Είναι αυτή, και θα φτάσω αυτό, είναι αυτή η εταιρεία, είναι αυτή η κυβέρνηση, τα πεπραγμένα και τις παραλήψεις της οποίας οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, και δράτω με τις ευκαιρίες που είναι εδώ η κυρία Σημακοπούλου, καλούνται να υπερασπιστούν. Και αν η κυρία Σημακοπούλου δεν είχε κανένα πρόβλημα να υπερασπιστεί στην Ευρωβουλή το δικαίωμα και τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, αναρωτιέμαι πώς θα βρει τον τρόπο να υπερασπιστεί μια κυβέρνηση η οποία έβλεπε τα τρένα να περνούν στην ίδια γραμμή και να συγκρούνται με τοπικά, με τις δικές της κομματικές επιλογές και τους δικούς της κομματικούς διορισμούς. Αυτό είναι πρόβλημα βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα και τις παραλήψεις. Μία απάντηση ο καθένας για να ολοκληρώσω. Να μην αναρωτιέστε πώς υπερασπιζόμαστε εμείς οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρία Σημακοπούλου. Αυτή είναι η Ελλάδα που περιγράφω. Αυτό θα κάνουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε τι νομίζω, όχι η Ελλάδα κύριε της δημοκρατίας μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω και πολλά. Για τον εκπρόσωπο του κόμματος που το σύνθημα για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν «Σοβόλα, δώστα όλα». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πείσω κανέναν. Επιμένετε στην ελληνική να κοινωνία, στην κύριε, μην με διακόπτε. Εγώ είχα το σεβασμό. Ωραία, θα περιμένω, και τον λοιπόν, πολιτικό πολιτισμό να ακούσω το λογίδριό σας επί 5 λεπτά. Έχετε τον πολιτικό πολιτισμό να αναφέρεστε σε παλιά τσιτάτα τα οποία έχετε διαστρεβλώσει στην ιστορία εσείς και το κόμμα σας, κυρία Σημακοπούλου. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν Έλληνα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο πάντοτε ήλεγχε το δημόσιο τομέα και πάντοτε ήταν, πώς να σας πω, το απόγειο του ρουσφετιού. Εδώ το ΠΑΣΟ καταφέρνει και είναι σαν 7 ψυχηγάτα και επιβιώνει, είτε κυβερνάει είτε δεν κυβερνάει, είτε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ από το 4%, 3% πώς πήγανε και κυβερνήσανε, με ποιους, με το ΠΑΣΟ. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Το θέμα είναι να υλοποιήσουμε το ποτέ ξανά. Το θέμα είναι αν θέλουμε αυτά τα πράγματα να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα είναι ποιος θα τα αλλάξει. Και για να κλείσω με το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είναι και γι' αυτό και δεν κερδίζετε στις δημοσκοπήσεις. Διότι κανείς δεν πιστεύει ότι μπορείτε εσείς να τα αλλάξετε, γιατί δεν θέλατε και δεν μπορείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, θα κριθούμε στις εκλογές και η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κριθεί για όλα και για αυτό. Και για την κρίση αυτή και για τις ευθύνες και για το πώς τις ανέλαβε. Ελάτε, κύριε Κατρούκο. Θα σας πω κάτι ευτράπελο που θα φανεί στην αρχή. Μετά όμως, υπό το βλέμμα των γεγονότων στα Τέμπη, του τραγικού αυτού δυστυχήματος είναι στην πραγματικότητα τραγικό. Και δείχνει πόσο στην ψυχή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που είπα προηγουμένα, πελατειασμός κ. Σφέτη. Παραμονές το 2009 γίνονται 300 προσλήψεις σε συγγενικό μετατρένα μέσο στο Αττικό Μετρό. Πραγματοποιείται έλεγχος από την Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Φαίνεται ότι παραβιάστηκαν όλες τις διαδικασίες. Ανακαλούνται οι διορισμοί αυτοί, αλλά υπάρχουν δύο ευρήματα. Το ένα είναι ότι το 80% αυτών που διορίστηκαν προέρχονται από δύο νομούς. Από εκεί που εκλέγονταν. Δεν είναι εδώ οι υπουργοί. Από εκεί που εκλέγονταν οι υπουργοί, λοιπόν, μπήκαν οι δικοί τους. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το σημειωματάκι που ήρθε από το γραφείο ενός υπουργού και έλεγε για κάποιον που προσλήφθηκε: δεν κάνει για τίποτα ο Κακομοίρης. Βολέψτε τον κάπου. Βολέψτε τον κάπου. Εντάξει. Δείτε λοιπόν πώς μπήκε ο σταθμός. Τώρα εσείς, κύριε Κατρούκα, βάλτε το χέρι στη φωτιά. Δεν τα έκανε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Ποτέ δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λίγο πράγμα. Εμείς και να θέλαμε, ήμασταν μέχρι το 2012 1,4%. Ναι, μετά λέω. Κάνατε για λίγο. Από το 2015 και μετά. Και να θέλαμε, είχαμε τους μνημονιακούς περιορισμούς. Μην μας αποδίδετε τα παρτίες που δεν έχουμε. Ελάτε, κύριε Μάτσο. Φράση, αν είναι να ερμηνεύουμε τα κακώς κείμενα σήμερα πηγαίνοντας στο μακρινό ιστορικό παρελθόν, είναι πολύ εύκολο να φτάσουμε πολύ πίσω, κυρία Σημακόπουλου. Θα φτάσουμε και στο κράτος δεξιάς, το προδικτατορικό και τους διορισμούς με κοινωνικά φρονήματα και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Να είναι αδιέξοδο. Είναι αδιέξοδο. Το σήμερα το ζούμε μετά από μια υπερδεκαετή οικονομική, ηθική και πολιτική κρίση. Θέλει θράσος λοιπόν να απευθύνεται κανείς στην παράταξη του ΑΣΕΠ, της διάβγειας και της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων, όταν έχεις κάνει αυτό το ρουσφέτι στον ΟΣΕ και να κουνάς το δάχτυλο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε, καλημέρα μας. Ευχαριστούμε για τον πολιτικό πολιτισμό σας. Να είστε καλά.